γιατί και τα πρόστιμα να μπουν, η τσέπη του καταναλωτή πάλι θα είναι μειωμένη. Γιατί μπορώ να μην ξαναψωνίσω? Δεν θα πλύνω τα ρούχα μου? Σε πάνω από 100 προϊόντα και για περισσότερο από 5 μήνες βρέθηκαν να εσκροκερδούν, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι δύο κολοσσοί που πιάστηκαν στα δίχτυα της Νημαία. Απορριπαντικά, βρεφικές πάνες, σαμπουάν, είδη καθαρισμού, είδη προσωπικής φροντίδας είναι μερικά από αυτά. Είναι μεγάλο αυτό το δίλημα, γιατί είναι πάρα πολλά τα προϊόντα που έχουν αυτές οι εταιρείες και που δεν το ξέρουμε κιόλας. Παρά τα τσουχτερά πρόστιμα που αγγίζουν συνολικά τα 2 εκατομμύρια ευρώ, οι πολίτες δηλώνουν αγανακτισμένοι, καθώς η αγωνία τους είναι να πέσουν οι τιμές των προϊόντων. Το όφελος το οποίο θα έχει ο καταναλωτής είναι να δει τις τιμές των προϊόντων που βρέθηκαν να παραβιάζουν το μεικτό περιθώριο να μειώνονται. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, η Ελλάδα Unilever το 2021 έχει αυξημένο τζίρο κατά 6,35% και τα καθαρά κέρδη κατά 72% συγκριτικά με το 2020. Αντίστοιχα τώρα, η P&G εμφάνισε βελτιωμένες πωλήσεις κατά 8,4% και 276 εκατομμύρια το 2021-2022, ενώ αύξησε τα καθαρά της κέρδη στα 18,51 εκατομμύρια από 5,85 την ίδια χρονιά. Η επιπτώση της ακρίβειας στο βιωτικό επίπεδο των εργαζομένων καταγράφεται και στην έρευνα της ΓΕΣΕΕ, με το 90% να δηλώνει ότι έχουν μειώσει την κατανάλωση βασικών αγαθών. Αρκετά απαντά το 51%, πολύ απαντά το 18% και λίγο το 21%. Δεν πλησιάζονται οι τιμές πολλές φορές και νομίζω τα γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος και γι' αυτό έχει μειωθεί και η κατανάλωση. Στο στόχαστρο της Δημαία βρίσκονται 5 ακόμα πολυεθνικές εταιρείες. Κάποιες από αυτές δραστηριοποιούνται μάλιστα και στον κλάδο των τροφίμων.